Το παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Ερυθρέας έχει ολοκληρωθεί. Ο Πανερυθραϊκός με μεγάλη ανατροπή παίρνει τη νίκη με 2-1 απέναντι στον ΑΟ Καλαμακίου στην επάνωδο στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων της Αθήνας. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Δημητρίου για ένα πρώτο σχόλιο μετά το παιχνίδι. Γιάννη, ποια είναι η εικόνα σου από το παιχνίδι? Εντάξει, τέτοια παιχνίδια μετά από σχεδόν ένα μήνα διακοπή είναι σαν να γίνεται η πρεμιέρα ξανά. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει άγχος. Σε ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, μια καινούργια ομάδα, σε απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος και στο κύπελο που τον αντιμετωπίσαμε είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει, θα είναι σκληρό καρύδι, να το πω έτσι, για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα κάνει πολλές ζημιές, μια πολύ καλή άμυνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πολλά καταρχήν στον MVP του αγώνα για μένα, ο οποίος ήταν ο αντίπαλος θερματοφύλακας, ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας που δεν ξέρω αν έλειπε σήμερα γιατί παιχνίδι θα μιλάγαν. Αλλά πραγματικά έγινε ένα δυνατό μάτς. Εμείς το παλέψαμε μέχρι τέλος, αν και προηγήθηκε ο αντίπαλος με μία φάση όπως και στο κύπελο, είναι μια ομάδα στην κόντρα επίθεση. Εμείς δείξαμε χαρακτήρα και αυτό κρατάω από την ομάδα μου σε ένα δύσκολο όμιλο που θα πρέπει να παίζουμε τα παιχνίδια όλα μέχρι το 90, μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και κάναμε την ανατροπή και κρατάω αυτό από σήμερα. Τα υπόλοιπα όλα, εντάξει, θα πάνε σε δεύτερη μοίρα. Στο 64, στο 65 είναι το γκολ του αντιπάλου. Θέλουμε μπροστά μας 25 λεπτά. Εκείνη τη στιγμή τι σκέφτεσαι? Πώς προσπαθείς να διαχειριστείς τα επόμενα λεπτά? Κοίταξε, επειδή η εικόνα όλου του αγώνα είναι ότι η ομάδα μας πατάει πάρα πολύ καλά και είχαμε την καθολική υπεροχή, δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δοκάρι, είχαμε τρεις φάσεις για γκολ. Σας ξαναλέω πάλι, τα highlight δεν ξέρω πόσα θα είναι. Είναι πάρα πολλές φάσεις. Έναν απέναντι σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα. Δεν ανησυχήσαμε για το παιχνίδι. Ξέραμε ότι το παιχνίδι, αν δεν το κερδίσουμε, στη χειρότερη θα φέρναμε χ. Από εκεί και πέρα, η πρώτη σκέψη είναι γρήγορα να μπουν κάποια παιδιά με επιθετικές ικανότητες, να ανεβάσουν λίγο την ομάδα. Θα πηγαίναμε σε μεγάλες μπάλες, θα πηγαίναμε σε αρκετές στατικές φάσεις. Και άλλωστε και τα δύο γκολ μπήκαν από καλά χτυπήματα. Ο Μποτσουμάνης σε αυτό το κομμάτι και άλλωστε με αυτήν την οδηγία μπήκε. 1-2 καλά χτυπήματα και θα έρθει το γκολ. Τελευταία ερώτηση, Γιάννη. Είμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε οριοθετήσει το στόχο όσον αφορά τη βαθμολογία σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε φέτος, έτσι όπως είναι ο όμιλος, έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε παιδιά με φιλοδοξία. Έχουμε παιδιά τα οποία, αν και νεαροί παίχτες 18, 19, 20, 21 ετών, θέλουν να διακριθούν. Άρα, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει είναι κάθε παιχνίδι σε ένα τέτοιο όμιλο. Πολύ δυνατό. Ανυπομονώ να δω και τα άλλα αποτελέσματα. Θα αναφέρω μέχρι τέλος. Εμάς ο στόχος μας είναι ομάδα παιχνίδι-παιχνίδι, να διακριθούν παιδιά, να διακριθεί η ομάδα και να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο βαθμολογικό πίνακα. Υπάρχουν φαβοροί, αλλά όλα μέσα στο γήπεδο θα είναι. Νομίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα παιχτεί το πρωτάθλημα μέχρι την κόψη του νήματος πλέον. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, επιτυχίες και υγεία στους ποδοσφαιριστές. Εγώ να σας ευχαριστήσω που κάθε Κυριακή είστε εδώ και δίνετε άλλη πνοή στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και σαν αυτή την επανέναρξη, να ευχηθώ υγεία σε όλους, να μην σταματήσει. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ, να βρεθούν οι λύσεις. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Πραγματικά να έχουμε καλά παιχνίδια, καλές διαιτησίες και σίγουρα θα υπάρχουν και εντάσεις σε αυτά τα κομμάτια. Αλλά πρέπει το ερασιτεχνικό σιγά σιγά να σηκώσει κεφάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.